δεν μας κίνησε, μας κίνησε την προσοχή και εσείς να είστε εδώ πέρα μαζί. Ναι, μαζί, μαζί, μαζί. Απλά ο Ηλίας είναι στο μέσα, εγώ είμαι στο... στην κουβέντα. Πιστεύω ότι εγώ σταμάτησα για τη συζήτηση και να δω τις απόψεις. Ναι, ναι. Τι ποιες πιστεύεις ότι είναι οι απόψεις μας? Εσάς, οι απόψεις. Εντάξει, αφού τουλάχιστον για το περιβάλλον ξέρω ότι είναι κακό η εκτροφή ζώων. Δεν δείχνουμε εμείς για το περιβάλλον τώρα. Εντάξει, εκτός από το περιβάλλον είναι περισσότερο τα συναισθήματα των ζώων. Τα συναισθήματα. Έδειξαν ότι οι μητέρες πενθούν τα μοσχαράκια για μέρες. Ναι. Και όχι ότι πραγματικά δεν είναι το κρέας για λόγους τόσο υγιεινής, αλλά περισσότερο. Υγείας εννοείς. Υγιεινής. Ναι. Εκτός από λόγους υγείας και για λόγους ηθικής. Ναι, οκ. Εσύ? Εγώ το ίδιο πιστεύω. Το ίδιο πιστεύεις? Ναι. Απλά καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το μόνο που μας ξεχωρίζει από τα ζώα είναι το ότι έχουμε την κριτική σκέψη και έχουμε χρησιμοποιήσει εργαλεία για να εξελιχθούμε. Ναι. Εμείς πιστεύω πως η χρήση εργαλείων μας έχει οδηγήσει στην εκτροφή ζώων και... Μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν και άλλα ζώα που χρησιμοποιούν εργαλεία. Εμείς σαν άνθρωποι έχουμε ανάγκη να το κάνουμε αυτό. Γιατί εμείς, ξαναλέω, έχουμε τη νοημοσύνη, έχουμε τη δύναμη. Επειδή έχουμε τη δύναμη, εμείς πρέπει να καταπιέζουμε και να σκοτώνουμε τους αδύναμους ή να τους προστατεύουμε. Όχι, απλά κοιτάξτε, αυτό που είπα στην αρχή είναι ότι ήταν εξ αρχής ένα κομμάτι της διατροφής μας. Ναι, ήτανε. Θα παραμείνει. Γιατί θα παραμείνει? Γιατί απλά είναι τόσο βαθιά ριζωμένο στη συνήθεια του ανθρώπου. Ναι, εγώ μπορώ να σου πω ότι πριν μερικά χρόνια που είχαμε σκλαβιά, ας πούμε, ήταν βαθιά ριζωμένο. Ναι. Θα αποτελούσε επιχείρημα για να σταματήσουμε να έχουμε σκλάβους ή δεν θα αποτελούσε? Όχι, δεν θα αποτελούσε. Γιατί λοιπόν αυτό που λες εσύ ότι είναι βαθιά ριζωμένο, ότι τρώγαμε ζώα από πάντα να αποτελέσει? Γιατί πιστεύεις ότι είναι στην προκειμένη περίπτωση? Γιατί είναι πιο σοβαρά. Οι άνθρωποι είναι πανφάγα ζώα. Ναι, το πανφάγα όμως δεν σημαίνει ότι είναι σάρκοφάγα. Ναι. Ότι μπορείς, δεν σημαίνει ότι πρέπει. Ή ότι... Ναι. Άρα ουσιαστικά είναι πανφάγα από επιλογή. Ναι. Μπορείς να τρως μονοφυτά. Ναι. Σωστά. Ναι. Άρα γιατί να μην το κάνουμε? Ναι, εσύ πώς το βλέπεις? Ναι, για την υγεία σου χρειάζεσαι και το κρέας όμως. Ναι, okay, είσαι σίγουρος? Υπάρχουν πλέον. Είσαι σίγουρος? Εγώ σου ρωτάνε, είσαι σίγουρος? Εγώ θα σου πω, μπορώ να σου δώσω πληροφορίες σχετικά. Το λέγαμε πριν, Γιάννη, υπάρχουν πλέον και πολλά φυτά και αυτά που υπάρχουν. Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι, μπορώ να σου δώσω την πληροφορία. Εγώ ούτε γιατρός είμαι, ούτε διατροφολόγος. Μπορείς να δεις. Έχουμε την Ακαδημία Διατροφής και Διαιτολογίας της Αμερικής. Ο μεγαλύτερος σύλλογος διατροφής και διαιτολογίας. Ναι, πήγαινε. Ο μεγαλύτερος σύλλογος διατροφής και διαιτολογίας στον πλανήτη. Έχεις του Καναδά, της Ιταλίας, της Αυστραλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και σου λέει: μία στοχευμένη vegan διατροφή είναι επαρκής για όλα τα στάδια της ζωής και μάλιστα προάγει την υγεία. Είναι καλή για εσένα. Μπορείς να είσαι vegan με βότκα, γρασίδι και ξέρω εγώ φλούδες από μανταρίνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είσαι υγιής μακροπρόθεσμα. Αλλά προφανώς για να είσαι vegan πρέπει να ξέρεις και τι κάνεις. Σωστά. Άρα εγώ μπορώ να σου πω ότι αν μιλήσεις με διατροφολόγους και σου πούνε πώς να το κάνεις, μπορείς να το κάνεις. Το θέμα είναι... Πώς θα περάσεις τα κεφάλια των ανθρώπων? Στο δικό σου θα περάσεις. Γιατί εγώ είμαι αυτός που θέλω να το περάσει το κεφάλι σου. Δεν μπορώ... Αστειεύομαι τώρα, αλλά σου γυρίζω το επιχείρημα που μου είπες ότι μου λες πώς θα περάσεις τα κεφάλια των αλωνών. Στο δικό σου πώς θα περάσεις. Και όχι το δικό σου, του οποιοδήποτε. Μέσω αυτού, αυτής της καμπάνιας. Μέσω του ότι θα δεις ποιο είναι το πρόβλημα, θα δεις αν σε νοιάζει και θα δεις μετά πώς θα αλλάξεις. Αν σε νοιάζει. Τώρα αυτό δείτε σκοπίτε μου. Ναι. Κοίταξε, εμείς τις κρατάμε όλες τις κουβέντες. Αν θέλετε να ανεβάσουμε και στο OK, να ανεβάζουμε. Αν δεν θέλετε, βάζω ένα μοσαϊκό και δεν φαίνεστε. Γενικώς κουβέντα είναι, δεν είναι για να σας κοροϊδέψω ή σάτυρα ή whatever. OK. Ερωτήσεις. Εμένα για παράδειγμα, ναι. Εγώ ψαρεύω. Και εγώ έκανα ψαροτούφεκο. Οπότε... Αυτό όμως είναι ένα χόμπι. Μπορείς να πεις ότι είναι χόμπι όταν σκοτώνεις ένα όν που πονάει? Μπορείς να το πεις. Αν κάποιος δηλαδή, φίλε, εγώ σου έλεγε εγώ σκοτώνω σκυλιά από χόμπι, εσά του λέγες, φίλε, και εγώ έκανα ψαροτούφεκο, πότε θα ανταλλάξουμε μέρες? Εγώ θα σκοτώνω τα ψάρια για να τα φάω. Και αυτό σου σκοτώνει τη σκυλιά για να τα φάει. Στην Κίνα, ας πούμε, αυτό κάνουν. Ζούσα εκείνο, σας λέω, έχω δει σκυλιά. Μα δεν χρειάζεται να πας. Και στο ίντερνετ, αν το πατήσεις, θα το δεις 1000%. 1000%. Πάλι είναι χόμπι, δεν σημαίνει. Μπορεί κάποιος να επικαλεστεί χόμπι όταν έχει αντίκτυπο σε ένα άλλο συναισθανόμενο? Όχι, αλλά αυτό το έχει δικό σου κοινωνία. Για το ψάρι. Μπράβο. Μα η κοινωνία σου λέω, το είπαμε και πριν. Εγώ δεν στα. Κοιτάξτε, ό,τι σα πω σήμερα δεν τα λέω επικριτικά, έτσι. Έκανα ψαροτούφικο. Σου λέω, έτρωγα κρέα, έτρωγα τα πάντα. Το θέμα είναι ότι η κοινωνία παλιότερα σου είπε: οι γυναίκες δεν έχουν δικαιώματα,
σου είπε ότι έχουμε σκλάβους, η κοινωνία σε κάποιες περιοχές σου λέει ότι έχουμε πόλεμο. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι κάνει η κοινωνία είναι σωστό. Όχι. Ή άμα εμείς ξέρουμε καλύτερα, πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Όχι, ενώ όπως ο σκλαβοπάζαρος το τότε, αυτό που έκανε δεν το θεωρούσε και κανείς άλλος δεν το θεωρούσε κακό, εκτός από εκείνους ανθρώπους. Ωραία. Όπως και τώρα το ψωτός το πιάνω εγώ, κανείς δεν το θεωρεί κακό. Εγώ το θεωρώ. Εγώ το θεωρώ κακό. Εσείς δεν είστε η πλειοψηφία της κοινωνίας. Η πλειοψηφία. Χρειάζεται λοιπόν εσύ για να δεις τι είναι καλό και τι είναι κακό να το κάνει η πλειοψηφία. Όχι, αλλά για να αλλάξει κάτι θέλει. Εφόσον υπάρχει. Εσύ για να αλλάξεις χρειάζεται την πλειοψηφία. Δηλαδή, θα σου πω ένα σενάριο. Είσαι στο παρελθόν και έχεις τους ανθρώπους που καταπιέζουν άλλους ανθρώπους και έχεις και τους ανθρώπους που δεν τους καταπιέζουν. Η πλειοψηφία καταπιέζει ανθρώπους. Όχι, αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει. Τώρα η πλειοψηφία καταπιέζει και σκοτώνει ζώα. Η μειοψηφία δεν το κάνει. Ό,τι βλέπουμε στη διαφορά σε ζώα και άνθρωπο. Ποια είναι η διαφορά? Ποια είναι η διαφορά που επιτρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουμε στα ζώα? Ότι ο άνθρωπος είναι το ίδιο με σένα. Το ίδιο με μένα. Και ο σκύλος, στο σκύλο λοιπόν γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε? Επειδή ο σκύλος είναι ένα οικιακό ζώο που εγώ, ο σκύλος μια φορά με τρώω σαν αδερφό. Ναι. Εγώ υπάρχει ένα σκύλος που δεν τον έχει σαν τον αδερφό σου ή όλοι οι σκύλοι είναι. Ένα σκύλος εδώ. Ναι. Τι διαφορά λοιπόν έχει ένα σκύλος από ένα γουρούνι από μια γελάδα από ένα ψάρι? Ότι εκείνη τα ζώα, ναι. Αυτά που τρώμε συνήθως. Τι διαφορά έχει, ρωτάω. Όχι πώς το βλέπουμε εμείς, γιατί πώς το βλέπουμε εμείς χαίρομαι πολύ, το ξέρω. Εντάξει, εκτός από το είδος δεν έχω. Δεν κορίδευω, μην το πάρεις. Εκτός από το είδος δεν έχω. Άρα. Ναι, όμως. Γιατί εγώ δεν εξισώνω αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους με τα ζώα. Εγώ σου λέω ότι δεν βρίσκω. Πάμε με τα ζώα που βρίσκω. Μα εγώ μπορώ να βρω ένα σκύλο που δεν τον αγαπάς. Ένα σκύλο που έχει δαγκώσει 15.000 παιδάκια, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το σκοτώσω? Όχι. Ότι πρέπει να δούμε πώς θα. Αν μπορεί τέλος πάντων να απομονώσω ή κάτι να γίνει τέλος πάντων αυτό το σκύλο. Δεν μου δίνει το δικαίωμα να τον φάω όταν τον κάνω ό,τι θέλω. Γιατί για όλα τα υπόλοιπα ζώα που δεν ξέρω, δεν έχω δει, δεν έχω κάνει τίποτα, μου το δίνει? Εγώ είναι αυτό που σα πιστεύω έτσι στην κοινωνία. Και είτε λάθος. Ποιος αποτελεί την κοινωνία? Άρα ποιος πρέπει να αλλάξει? Α. Αλλά μερικοί δεν θέλουν να αλλάξουν, όπως και εγώ δεν θέλω. Δεν θέλεις να αλλάξει. Άρα εσύ λοιπόν δεν σε νοιάζει το τι κάνουμε στα ζώα, αυτό μου λες. Με νοιάζει και το θεωρώ λάθος, αλλά δεν είναι κάτι που θα σταμάταγα να τρώω κρέας και να κάνω κάτι που μου αρέσει. Αν λες, κοίταξε, αν λες ότι με νοιάζει και το θεωρώ λάθος και το συνεχίζεις, είναι αυτομάτως να λες ότι ναι, μεν στα χαρτιά με νοιάζει, αλλά στην πράξη. Να... Ναι, ακριβώς αυτό. Δεν βλέπεις κάποιο κενό σε αυτό το κομμάτι? Γιατί αν συζητάγαμε για σκυλιά, θα μου έλεγες, εγώ το πειράζω τα σκυλιά και τα αγαπάω. Και θα σου έλεγα, ρε φίλε, ναι, είσαι λογικά συνεπής. Αλλά όταν μου λες ότι με νοιάζει τι κάνουμε στα ζώα, αλλά επειδή το κάνουν οι περισσότεροι, το κάνω κι εγώ και εγώ δεν θα αλλάξω, είναι σαν να μου λες ότι ναι, με το αναγνωρίζω, αλλά δεν κάνω τίποτα. Δίκιο, αυτό κάνω. Και να σου πω κάτι. Είναι αρκετά καλό αυτό? Όχι, δεν είναι. Αν εσύ ήσουν στη θέση των ζώων, θα ήθελες. Και δεν είχε, είναι το ίδιο σενάριο. Δηλαδή, οι άνθρωποι ήταν στη θέση των ζώων. Τα ζώα δεν είχαν ανάγκη να μας φάνε, όμως μας τρώγανε γιατί μπορούσαν. Θα λέγαμε, ω παιδιά, αφού μπορείτε, κάντε το. Εσύ θα σου πει ότι θα έλεγε φάμε, θα έλεγε φίλε, σε παρακαλώ, δε τι άλλο θα βάζει. Κανένα άνθρωπο. Άρα λοιπόν, εμείς, αφού δεν θα το θέλαμε για εμάς, γιατί το επιβάλλουμε? Γιατί είναι ωραίο. Είναι αρκετά καλός ο λόγος. Γιατί εγώ μπορώ να σου πω και διόρθωσέ με κατά λάθος, κανένας βίγκαν δεν άλλαξε γιατί δεν του άρεσε η γεύση. Καλά, που άλλαξε ηθικά. Κάποιο, ναι ρε παιδί μου, σε κάποιον δεν θα άρεσε το κρέας, σε κάποιον δεν θα άρεσε το κοτόπουλο, σε κάποιον δεν θα άρεσε το ψάρι. Έχω μια φίλη που δεν είναι vegan, vegetarian, δεν της αρέσει το κρέας. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Μπορεί να δει όμως ότι όλες οι Ελλάδες π.χ. των γαλακτοκομικών πάνε στο ίδιο σφαγείο. Το ίδιο και τα κατόπουλα. Το ίδιο και τα ψάρια. Αυτό είναι το θέμα. Και εσείς εδώ που μιλάμε και μου λέτε ότι σας νοιάζει, αν εσείς δεν το αναγνωρίσετε εσείς που είχατε αυτή την κουβέντα, που έχετε αυτή την ευαισθητοποίηση. Πώς θα περιμένω από τους υπόλοιπους που δεν είναι σε αυτό το σημείο που είστε εσείς? Δηλαδή, όταν το κάνεις εσύ που ξέρεις καλύτερα, πώς θα το κάνει άλλος που δεν ξέρει καλύτερα για να αλλάξουμε στα κοινωνία? Γιατί για τους ανθρώπους αλλάξαμε. Για τους ανθρώπους, για τους σκλάβους αλλάξαμε. Για τις γυναίκες αλλάξαμε. Ναι. Το θέμα είναι ότι είναι και τώρα το επόμενο κίνημα δικαιοσύνης είναι τα μη ανθρώπινα ζώα. Εμείς εδώ μιλάμε μόνο για τις θανάτωσες ζώων ή γενικά για την εκμετάλλευση? Μπορείς να εκμεταλλευτείς ένα ζώο. Παίρνεις το γάλα, το πρόβατο, να παίρνεις... Ναι. Πώς θα συνεχίσεις να έχεις αυτό το σενάριο? Αυτά τα ζώα ζουν πολλά χρόνια. Πώς θα έχεις αυτή... Ναι, και πώς θα συντηρείς? Ναι, όλα αυτά χρειάζονται χρήματα. Που σημαίνει ότι για να είσαι βιώσιμος, πέραν τις κρατικές χορηγίες, εξαρτάται από το κράτος εννοείται,
πρέπει να είσαι και βιώσιμος. Όλες αυτές οι αγελάδες που σταματάνε να παράγουν γάλα, που δεν παράγουν αρκετό γάλα, που δεν μένουν έγκυος, τις σκοτώνουν γιατί δεν βγάζουν λεφτά. Άρα, πώς θα κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις εσύ? Δηλαδή, εμείς εδώ μιλάμε. Και πώς θα αγωνιμοποιείς μια Ελλάδα, να σου το πάω παρακάτω, συνέχεια για να τη παίρνει το μωρό για να πιεις εσύ το γάλα? Δηλαδή, εσείς εδώ είστε vegan ή είστε vegan? Να σε ρωτήσω κάτι. Αν αναγνωρίζεις τα δικαιώματα των ζώων, μπορείς να πληρώνεις για παράγωγα που παίρνεις από το ζώο όταν το εκμεταλλεύεις και μετά το σκοτώνεις? Μπορείς να μην κάνεις τίποτα στα ζώα, να μην συμμετέχεις σε αυτό ή να μην είσαι vegan? Δηλαδή, δεν είσαι ούτε vegan ούτε vegetarian. Ναι. Αυτό που θεωρούμε normal, πρόσεξε. Ναι, γιατί ουσιαστικά, άμα είσαι vegetarian, μα και πάλι συνεχίζεις να υποστηρίζεις την εκμετάλλευση. Αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω. Απλά το κάγει το μυαλό μου και το βάλω αλλιώ. Ναι, κατάλαβα. Αυτό είναι το κομμάτι. Δηλαδή, να γνωρίσεις ότι κάνουμε κακό στα ζώα, δεν μπορείς να μην είσαι vegan. Ναι. Δηλαδή, και αυτό είναι και μάλιστα στο βαθμό του επιτρεπτού, γιατί είναι το μήνυμα που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, θα περπατήσεις, μπορεί να πατήσεις ένα έντομο. Τα σιτηρά που θα φας, ξέρω εγώ, ή τα φρούτα, μπορεί ξέρεις, κάπου να έχει ένα τροκτικό. Ένα... Ναι, αλλά, πες, αλλά είναι το αναγκαίο αυτό. Πες ότι αύριο. Ναι. Όλος ο πληθυσμός της γης δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Α, δεν γίνεται. Το λέει υποθετικά. Δεν γίνεται. Υποθετικά. Άντε. Υποθετικά. Αλλά δεν γίνεται. Υποθετικά. Εντάξει. Πες. Ότι υποθετικά από αύριο τόσα δις γίνονται μπίκα. Ναι. Δεν θα κάνει κακό αυτό στο οικοσύστημα. Γιατί? Γιατί απλά θα ξεπαστρέψουμε κάθε γρασίδι που υπάρχει. Ωραία, αυτή τη στιγμή. Από εδώ μεταξύ τη, ξέρει ότι η εκτροφή αζώνη είναι από τα χειρότερα πράγματα. Καλά. Κοίταξε, γενικά η εκτροφή ζώνη, όχι τα εκτροφή, γενικά ότι εκτρέφουμε ζώα είναι. Α, συγγνώμη, δεν άκουσα, είναι και τα κλαπατσίμπανα. Γενικά, όταν θέλουμε πολύ περισσότερου σπόρου και έκταση για να εκτρέφουμε ζώα, από ότι να παίρνουμε και να φτιάξουμε στοχευμένα σιτηρά για εμά. Τρομερά λιγότερε ποσότητε. Αν αυτό γινόταν αύριο, που καλώς ή κακώς δεν θα γίνει, θα έπρεπε να δούμε πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε θέλεις αυτά τα σιτηρά στους ανθρώπους. Καταλαβες? Κάποιος θα τελείωσε. Ναι ρε εσύ, αλλά στον πλανήτη αυτή τη στιγμή έχουμε 76 δις ζώα στην ξηρά και ένα με 3-3 εκατομμύρια ζώα στη θάλασσα, τα οποία δεν χάνουν γεύμα. Ναι. Και έχουμε ανθρώπους που πεινάνε. Ναι. Άρα πρέπει να δούμε, σταματάμε να εκτρέφουμε ζώα, σταματάμε να έχουμε περισσότερες βιομηχανίες που εκτρέφουν ή θανατώνουν ζώα. Τις ήδη υπάρχουσες τις αναπροσδιορίζουμε, γιατί και αυτοί κάπως δουλεύουν και μάλιστα κάνουν και δύσκολη δουλειά. Πρέπει να σκοτώσουν ζώα όπως ο σκύλος. Έτσι. Και να δούμε πώς μπορούμε να το πάμε παρακάτω. Να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε το περιβάλλον αντί να πληρώνουμε για να καταστραφεί. Ένα πω για το πρώτο. Πες. Καταλαβαίνω τα επιχειρήματα που φτιάχνουν σωστά σε ένα μέρος. Ποιο είναι το μέρος που δεν είναι σωστά? Το μέρος που δεν είναι σωστά, ποιο? Δεν μπορώ να σας τα δείξω κάποιο. Εγώ όμως πρόσεξε, δεν κάνω debate μαζί σου για να σε βρω που έχεις άδικο. Εγώ θέλω να καταλαβείς ποια είναι η θέση μας και τι είδαμε εμείς. Γιατί καταλαβαίνω και καταλαβαίνω πώς το βλέπετε από άνθρωπο. Πού είναι? Μπορούμε να σκοτώσουμε ένα ζώο ανθρώπινα? Όχι. Γιατί δεν παίρνεις τη ζωή, είτε του την πάρεις σφάζοντας το αργά. Είτε δεν καταλάβει τίποτα. Ή θα πονέσει παραπάνω ή λιγότερο. Ή καθόλου. Εγώ σου λέω ότι σκοτώνει ένα ζώο και δεν το καταλαβαίνει. Εκεί είναι η διαφορά, άμα θα πονέσει. Ναι, αλλά δεν είναι διαφορά το ότι θα πεθάνει. Θα σου πω, αλλά όταν έφαγα για παράδειγμα σήμερα μπέρδε. Όταν βλέπει τον μπέρδε, είναι αν φταίει. Ναι. Όταν βλέπει την πιζόνα, είναι αν φταίει. Ξέρεις πού έχουμε καταλήξει? Έχουμε καταλήξει να βλέπουμε συναισθανόμενα όντα σαν αντικείμενα. Εγώ σου λέω, βλέπει την ναι. πιζόνα. Βλέπεις το προϊόν. Το ψάρι. Ναι. Δεν είναι φάση, αλλά όταν έπεισε ναι. πρώτη φορά το πόδι ναι. και το είδα να πετάει το μελάνι, να πάει κάτω από το γράφο και το όπισα και μετά να μην ζουμπάει. Και εκεί ένιωσα πραγματικά σου. Θες να σου πω. Το πατέρα μου και να το βαράσει τα βράχια, εκεί ένιωσα άσχημα. Γιατί εκεί βλέπεις το ζώο. Θες να σου πω. Καλά, και το ψάρι είναι ξεκάθαρο ζωντανό. Εκεί δεν τον... Μπορώ να σου πω. Το πρώτο ψάρι που χτύπησε με το ψαροντούφεκο έβαλε τα κλάματα. Ήμουν 7 ή 8. Έχω φωτογραφίες, δεν το λέω να σου το πω. Ναι, δηλαδή, αν θες να σε στείλω, στείλε μου ο Ασβός είναι το κανάλι. Φίλε, τις φωτογραφίες. Θα σε στείλω. Δεν το λέω να σου το πω. Το θέμα είναι ότι, ξέρεις, από μωρά, αν μας δίνει ένα κουνελάκι και ένα καρότο ή ένα μήλο, δεν θα τρώγαμε το κουνελάκι και θα παίζαμε με το μήλο. Αυτό είναι. Ναι. Εκτός και αν πώς να σου το πω, κάπου κάτι δεν έχω σκεφτεί. Λοιπόν, θέλω να πάρετε δύο κάρτες, αν θέλετε. Όχι, δεν θέλω να τις πετάξετε, γι' αυτό λέω αν θέλετε. Ναι. Δηλαδή θέλω να τις δώσω και να πιάσουν τόπο όπως λέμε. Τα τρία πρώτα είναι ντοκιμαντέρ.
Dominion, Earthlings, Land of Hope and Glory. Οι καλύτερες προδιαγραφές που θα βρεις στον πλανήτη. Οκ. Okay. Yeah. Είναι αυτό που λέμε το RSPCA approved, η standard hobby, οκ. Okay. Και είναι το τι κάνουμε στα ζώα. Σε αυτό εκφωνεί η Sia, Joaquin Phoenix, που έπαιξε τον Joker, δηλαδή έχει και κόσμο που είναι vegan πλέον και δεν έχει κάτι να σου πουλήσει να πεις ότι είναι πετυχημένος άνθρωπος. Άντε, πες εγώ κάτι θέλω από σένα, δεν ξέρω. Θα μπορούσε να το πεις, δεν σου λέω το λες. Και δείτε τι κάνουμε. Και το θέμα είναι, δηλαδή, εγώ και τα ψάρια. Δηλαδή, δεν είναι ότι ταυτίζομαι με το ψάρι και λέω ότι είμαι ο σκύλος ή οι άνθρωποι είναι όπως τα ψάρια. Αλλά θεωρώ ότι η ζωή του είναι πιο σημαντική από τη γεύση μου. Γιατί εγώ μπορώ να βρω κάτι που είναι σαν τη γεύση αυτού. Ή κάτι που είναι κοντά, κάτι που είναι νόστιμο, ρε αδερφέ. Δηλαδή... όταν ήσασταν παλιότερα, είχε υπάρχει κομμάτι κάτι σαν κοτοπικές που ήταν από φυτά, γιατί είναι σαν vegan σχεδόν. Πρέπει να είναι, ναι, καλά, έχει μαλάκια, έχει. Εκτός από τα μαλάκια, μόνο ναι, αυτά. Ναι, και γιαούρτι και αυτά. Και μέλι. Το γιαούρτι θεωρείται ότι έχει γάλα, ρε, εσύ. Ναι. Δεν είμαι τόσο θρησκός, πιστεύω σε μια γενικότερη, αλλά κατάλαβες. Ναι, και τέλος πάντων αυτό και ναι, υπάρχουν ομόλογα που είναι. Όχι το ίδιο, 90% το ίδιο. Δεν πολύ νόστιμα. Εγώ στο δίνω που οι πιο απλές τροφές, δηλαδή όσπρια, φρούτα, λαχανικά εποχής, είναι τα πιο φθηνά. Παιδιά, είναι τα πιο φθηνά. Οκ. Okay. Και θερμιδικά, ρύζι και σιτηρά και τέτοια είναι τα πιο φθηνά. Μπορείς να βρεις και πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο ακριβά. Εγώ αυτό που λέω είναι πιο ακριβή. Γιατί είναι πιο ακριβή? Γιατί δεν έχεις όλο τον πληθυσμό να τρώει κοινό, για να έχεις ανταγωνισμό, για να έχεις χαμηλότερες τιμές. Για όλους είναι κοινό, ρε, αλλά. Κυρίως, ναι, κυρίως για ανθρώπους που έχουν μια πιο στοχευμένη αντίληψη, ρε παιδί μου, ως προς το ποιον τρώνε. Και τρώνε κάτι το οποίο είναι πιο καλό για αυτούς, αν θέλεις. Από ρύζι, ξέρω εγώ, ή από μακαρόνι. Γενικά, εγώ προσπαθώ να βάλω και συνταγές. Γενικώς τη γεύση μπορείς να τη βρεις. Έλα. Τελευταία. Για τώρα. Λοιπόν, γενικά μπορείς να βρεις τη γεύση. Δηλαδή, πλέον είναι πολύ mainstream. Vegan pizza, vegan σουβλάκι, από ασιατικά, αραβικές κουζίνες, ινδικές κουζίνες. Παιδιά, είναι παντού. Δηλαδή, αν εσείς που το γνωρίζετε, πώς να σου το πω, δεν κάνετε εσείς καλύτερα και δεν περιμένετε από τον μπαμπά σου, τη μαμά σου, σου πει: έλα, αγόρι μου, να φας το vegan στην νηστεία, ξέρω και μετά να πας να σκοτώσεις το χταποδί, το ψαράκι. Δεν θα πάμε παρακάτω. Και το θέμα είναι ότι, δηλαδή, αν ήμασταν εμείς στη θέση αυτών των ζώων, δεν θα λέγαμε: έλα, φίλε, σε παρακαλώ, μην με φας. Θα θέλαμε κάποιος να κάνει κάτι για εμάς, αλλά αυτούς που ήξερε καλύτερα να κάνει κάτι για εμάς.